Λοιπόν, και να συνεχίσουμε. Πάμε στην επόμενη ζωντανή σύνδεση. Ακριβώς από το Ρέθυμνο, ξεκινήσαμε Γάβδο. Πήγαμε Ρέθυμνο, θα πάμε τώρα σε ένα από τα ομορφότερα χωριά της Κρήτης, το παραδοσιακό Κράσι. Βλέπουμε χαρακτηριστικά πλάνα στο Δήμο Χερσονήσου, εκεί ψηλά. Η ρήψη του Σταυρού πραγματοποιήθηκε στις Βρύσες μπροστά από τον υπεραιωνόβιο Πλάτανο. Είναι εικόνες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Βλέπουμε μικρά παιδιά βέβαια και τον ιερέα και τον εφημέριο της περιοχής Αγίας Παρασκευής να συμμετέχει βέβαια στην όλη διαδικασία με χαμόγελο. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Αργυράκη, ο οποίος είναι πρόεδρος τοπικής κοινότητας στο Κράσι Χερσονήσου. Κύριε Αργυράκη, τι κάνετε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, σε εσάς, τηλεθεατές σας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Και εύχομαι με υγεία, υγεία, πολύ υγεία. Υγεία βέβαια και καλύτερες μέρες. Για πείτε μας πώς βίωσαν εκεί οι Κρασανοί τη σημερινή ημέρα και τα θεοφάνεια. Είναι μια ξεχωριστή μέρα για αυτό το χωριό, εδώ η μέρα των Θεσσαλίων. Καθώς έχουμε και τις πηγές δίπλα στο απέναντι από το Πλάτανο, κάθε χρόνο πληρώνουμε παραδοσιακά τη ρήψη του Σταυρού και τη φώτιση, τον αγιασμό των κυβάτων. Και είναι ένα έθιμο διαχρονικό το οποίο το τηρούμε ακόμα και σήμερα και θα συνεχίσουμε πολλές γενιές να το τηρούν ακόμα. Μάλιστα, δεν χρειάζεται να βουτήξει κάποιος λοιπόν, απλώνει στο χέρι και όποιος είναι ο τυχερός εκεί στις Βρύσες. Ναι, φέτος ήταν λίγα τα χαράδες, χρονιές χρειαζόταν να πρασίζει λίγο για να το πιάσει. Έχει νερό, εμείς ακούμε έχει. Βέβαια τον ήχο, ακούμε τον ναι, ήχο ναι, εκεί. Από... Έχει. Ναι. Άρα, να δείτε. Βέβαια, και όσο, και όσο λιώνουν τα χιόνια, κατεβαίνει και περισσότερο νερό η αλήθεια είναι, διαχρονικά. Ναι, φέτος βέβαια δεν είναι τόσο καλή χρονιά μέχρι τώρα. Γιατί ναι. Δεν είδαμε ακόμη το χιόνι στις κορυφές και στο χωριό μας. Ελπίζουμε και ελπιστούμε σύντομα να έχουμε το χιόνι στις κορυφές. Μέσα στο Γενάρη υπάρχει πνόγνωση ότι θα έχουμε χιόνια και στο Κράσι και στα Ορεινά. Να σας επισκεφτούμε κιόλας και να βιώσουμε αυτό το όμορφο συνέστημα, να ζει κάποιος μόνιμα. Η μόνιμη κάτοικη, κύριε Αργυράκη, πώς είναι το χειμώνα και στο Κράσι? Είναι περίπου στους 150 μόνιμους τώρα το χειμώνα. Περιττό βέβαια το καλοκαίρι ότι διπλασιάζονται. Το σημαντικό είναι όμως πώς πηγαίνουν τα Σαββατοκύριακα, γιατί βλέπουμε ότι πάρα πολλοί κόσμος επιλέγει το χωριό σας για το Σαββατοκύριακο. Βέβαια, κάθε Σαββατοκύριακο το αδιαχώρητο. Φέτος να σας πω, αλλά λόγω της πανδημίας τώρα υπήρχε κάποια εγκράτεια όσο αφορά την έξοδο και όλα αυτά. Αλλά τώρα, τι να σας πω, γίνεται σήμερα ειδικά, αλλά και την πρωτοχρονιά και τα Χριστούγεννα, είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Μπράβο, μπράβο. Τώρα να σας πω ότι είναι η ενδοχώρα, δηλαδή το χωριό μας αξίζει τον κόπο να το επισκεφτεί κάποιος να κάνει, γιατί αυτός ο κορονοϊός, ο περιβόητος, έχει καθυλώσει τον κόσμο στα σπίτια και χρειάζεται μία βόλτα και αξίζει. Το έχετε προσπαθήσει, το έχετε προσπαθήσει αρκετά, κύριε Αργυράκη, και επιχειρηματίες εκεί. Μια πολύ καλή προσπάθεια. Ναι, ναι. Δεν έρχεται τυχαία ο κόσμος στο Κράσι. Πλούτος, ομορφιές, πλάτανος, αλλά ωραίες γεύσεις, καλοί όμορφες, άνθρωποι. Όμορφη φιλοξενία. Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Ναι, ναι. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Πρόεδρε, να είστε καλά. Μια ματινιάδα τώρα. Βέβαια, ναι. Είναι να κλείσουμε χωρίς ματινιάδα. Πρέπει. Πάμε, ναι. Τηρήσαμε τα έθιμα. Το Σταυρό. Τηρήσαμε τα έθιμα. Λοιπόν, δεν πέρασε την άλλη φορά. Θα το πούμε. Την άλλη φορά εδώ είμαστε. Σας αγαπάω, το ξέρετε αυτό. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Γεια, γεια. Λοιπόν, η αλήθεια είναι το Κράσι. Το έχω στην καρδιά μου για πολλούς λόγους. Και οι άνθρωποι εκεί ανοίγουν την αγκαλιά τους και όντως επικρατεί το αδιαχώρητο κάθε Σαββατοκύριακο.